τον υπερσκάουτερ των πέντε υπήρων και όλων των ωκεανών. Μακ Πάπας, καλησπέρα. Hello Costas, hello John, τι κάνετε? Καλά Μακ, εσύ? You know, it's been a tough week, you know, but τι να σας λέω τώρα, είναι, τώρα άδωρα να τα αναφέρουμε, but you know, it's been a very busy week, πολλή δουλειά, αλλά τι να κάνεις, δηλαδή να μην δουλέψεις? Όχι, να δουλέψεις, γιατί να μην δουλέψεις? Exactly, that's what I'm αλλά saying, αλλά να μην δουλέψεις πολύ, γιατί η δουλειά τρώει τον αφέντη. Τρώει τον αφέντη και ο αφέντης τρώει άλλα πράγματα. Τι τρώει ο αφέντης? You know, he eats a pizza, you know, he eats a hot dog, you know, like everyone else, you know. Τι να πει κανείς, ξέρω εγώ, εσείς τι κάνετε, πείτε μου. Εμείς καλά εδώ, τα γνωστά όπως τα ξέρεις. Τα δικά σου την Νέα θέλω να μάθουμε, τα ποδοσφαιρικά, τα μεσητικά, τα όλα, θα τα πούμε όμως με τη σειρά τους. Yeah, okay. Να ξεκινήσουμε από την κατάταξη της FIFA, βιβλίων που βγήκε για το Φεβρουάριο. Έχουμε καθυστερήσει και μερικές μέρες, όπως δεν μπορούσαμε να επικοινωνήσουμε πιο πριν, αλλά επειδή το ακολουθούμε αυτό το πράγμα έτσι κάθε μήνα, να δούμε και εδώ πέρα τι γίνεται. Λοιπόν, να πούμε ότι στην κατάταξη λοιπόν της FIFA για τον μήνα Φεβρουάριο άλλαξε η κορυφή καταρχάς, ναι. Η Ιταλία εκθρόνησε τη Βραζιλία, έτσι η Ιταλία τώρα είναι πρώτη, η Βραζιλία είναι δεύτερη, Αργεντινή, Γαλλία, Γερμανία, Αγγλία, Ολλανδία, Πορτογαλία, ποιες είναι αυτές οι ομάδες, Τσεχία και Ισπανία έχουν μείνει εν πάση περιπτώσει από πίσω, Ουκρανία, Κροατία και Ελλάδα ακολουθούν, η Ελλάδα που ανέβηκε τρεις θέσεις. Ποιες είναι αυτές οι ομάδες? Είναι στη 13η πλέον. Ελβετία, Ρουμανία, Σουηδία, Καμερούν, Δανία, Μεξικό και Σκωτία κλείνουν την πρώτη κοσάδα. Μακ, το ξέρω ότι κάτι λείπει από εδώ. Ποιες είναι αυτές οι ομάδες? Και πρέπει να φτάσουμε μέχρι το νούμερο 28, Μακ, για να το βρούμε. Για να είναι Σκωτία πάνω από εμάς, what the fuck are the Scottish, man? You know, what do they do, you know? Αυτοί τρώνε και όλη μέρα fish and chips, I don't know what the goddamn hell they eat, you know? Έχουν τον Braveheart όμως. Και τι άμα είναι ένα, you know, we had George Washington, man. Έχουμε τον Davy Crockett, you know? Έχουμε ένα σκασμό άλλο, δεν κατάλαβα δηλαδή. Έχουμε το άλαμο και το άλαμο. Yeah, we got all sorts of things, you know. Και ποιο να σου πω κάτι, στο άλαμο δεν κουνήθηκε ούτε ο Άζι Άσμπορν, δεν κουνήθηκε που ήθελε να κάνει πιπί του και τον πήγαμε, you know, στη φυλακή. What are they trying to say, we haven't got any heroes? We have Steven Seagal, Chuck Norris, man. Fuck Braveheart, you know. God damn it. Και όχι μόνο η Σκωτία, Μακ, έτσι είναι και η Γκάνα, αν θες πιο ψηλά, η Πολωνία, το Εκουαδόρ, εντάξει, θα σου πω, υπάρχει λόγος εδώ πέρα, η Τουρκία, δηλαδή, Μακ, δεν ξέρω, έχω την αίσθηση, βεβαίως από την προηγούμενη κατάταξη να πούμε ότι η εθνική μας ομάδα έχει ανέβει τρεις θέσεις, από την 31η πήγε στην 28η, εν τούτης, Μακ, νομίζω ότι απλώς μας χρυσώνουν το χάπι, δεν ξέρω ποια είναι η δική σου αίσθηση και δεν είμαστε καθόλου χάπι γι' αυτό. Εγώ προσωπικά δεν έχω δει ποτέ ένα χρυσό χάπι, οπότε I wouldn't know, you know. Ναι. Όλα το ακούω, ποτέ δεν έχω δει. Μπλε χάπι έχεις δει? Yeah, έχω πάει ένα... Not that I've heard about it. Ανησυχητικό είναι αυτό, ναι. Ναι, είναι το Viagra, not that I use it, but I've heard the people, you know. Έχω ακούσει ότι κάποιοι το χρησιμοποιούν, αλλά, you know. Mark Papas, you don't need that shit, man, because he's hung like a lion, you know. He's hung like a goddamn dinosaur, man. Εντάξει. Όπως λέγαμε χθες με τον φίλο μου, τον μεσίτη, τον Τόμ Μαγουλάκος χθες, είναι, μιλάει γιατί και αυτός παλιά έπαιζε ποδόσφαιρο. You know, it's a tough time for the US, γιατί ό,τι και να κάνουν, μας δίνουν μερικές θέσεις, αλλά στην ουσία δεν κάνουν τίποτα. Ναι. They're still fighting us, man, και δεν καταλαβαίνω γιατί. Πού αποδίδεις αυτό το γεγονός ότι υπάρχει ένας οργανωμένος πόλεμος εναντίον της εθνικής μας ομάδας από το Μουντιάλ και μετά, ώστε να μπορέσουν όσο μπορούν με δόλια μέσα να τη ρίξουν όσο πιο χαμηλά γίνεται? Γιατί Κώστας, μας φοβήθηκαν. Είδαν ότι, you know, we could challenge the world leaders with 9 players, man. Εγώ σου λέω να κατεβαίναμε μόνο με τρεις παίχτες, πάλι θα τους δυσκολεύαμε. Δηλαδή για να πούμε το πιο απλό, Γιάννη σε παρακαλώ, το Μεξικό που είναι στην παγκόσμια κατάταξη? Το Μεξικό... Yeah, John, come on, γρήγορα. Είναι στη 19η θέση. Είναι στη 19η. Το Μεξικό το οποίο ταπεινώσαμε στο φιλικό το προηγούμενο. Exactly. Και όπου κάνω λάθος παρακαλώ να με διορθώσουν οι Μεξικάνοι φίλοι μας. Είναι πιο ψηλά από εμάς στην κατάταξη 9 θέσεις. Και τους ταπεινώσαμε για πλάκα. Για πλάκα τους ταπεινώσαμε. Μακ, έχω άδικο? No, of course you're not wrong, man. Και στην τελική να σου πω και κάτι, έστω και το Μεξικό, εγώ το δέχομαι, γιατί
You know, they've given us a lot of good things. They've given us burritos, they've given us nachos, you know, they've given us a whole lot of good things, you know. Μετανάστες. Exactly, man. Μας έχουν δώσει φτηνούς εργάτες here in the U.S. They've given us a lot of good things. They've given us good prostitutes, you know. They've given us good things. Σάλμα Χάγεκ. Σάλμα Χάγεκ, you know. They've given us a lot of good things, you know. Μας έχουν δώσει ένα σκασμό πράγματα. What the hell have, like, the Ecuadorians ever given us, or the Scottish, you know? Τι έχουν δώσει αυτοί στον κόσμο, πέρα από χοντρούς και άσχημους ανθρώπους και κρύο. Και τον Φέλιξ Μπόρχα, βέβαια. Κρύο. Και τον Φέλιξ Μπόρχα, μα κοιτάξει να μείνουμε. Κοίτα στο παιδόν μου, αλλά ναι. Να σου πω όμως κάτι, φίλε μου. Δηλαδή, αν το πάρεις έτσι λογικά, δηλαδή τι βγήκε από τη Ναζαρέτ μετά τον Ιησού, τίποτα. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να είμαστε, ας πούμε, να λέμε η Ναζαρέτ βγάζει γαμότητα παιδιά. I don't think so. Έναν έβγαλε που ο οποίος ήταν πάρα πολύ καλός. Αλλά μέχρι εκεί. Όχι επειδή, ας πούμε, έβγαλε ένα Φέλιξ Μπόρχα να προσκυνάμε τότε τις σπουδές των Εκουαδοριανών, να πούμε. Ναι. Ναι. Εντάξει. Θέλω λίγο να προχωρήσουμε στην κατάταξη. Ξέρετε, μάλλον ο Γιάννης το ξέρει, δεν ξέρω αν το ξέρει και ο Μακ. Έχω μια προσωπική μεγάλη αδυναμία στα Turks and Caicos, τα οποία ήταν κάποτε εκεί στη θέση 202, αλλά έχουν αρχίσει και ανεβαίνουν επικίνδυνα. Δεν ξέρω αν συμπαθείς και εσύ Turks and Caicos, Mark. Yeah, I think they've got a good team going. I think έχουν αλλάξει και μερικά άτομα στην Ομοσπονδία και κάνουν μια πολύ καλή προσπάθεια. Μίλησα και με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας της προάλλες και γιατί με πήρε τηλέφωνο για κάποιες συμβουλές, but you know. They try. Και ξέρω ότι με μένα στο πλευρό τους, the only way is up, baby, you know what I mean? Λοιπόν, τα Turks and Caicos σε σύνολο 207 ομάδων αυτή τη στιγμή βρίσκονται στην 161η θέση. Well done. Συγκίνηση, γιατί έχουμε ανεβεί πάρα πολλές θέσεις μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Well played. Μπράβο στα Turks and Caicos. Excellent. Μπράβο. Λοιπόν. Βάζει το σημάδι για να μείνουμε λίγο στα ποδοσφαιρικά τα της εθνικής και να τα κλείσουμε πριν προχωρήσουμε. Θα ήθελα να μου πεις αν έχεις έτσι πρώτες πληροφορίες, εκτιμήσεις ή ειδήσεις για το μεγάλο γεγονός. Έτσι, το οποίο είναι ότι οι διοργανωτές βεβαίως του Copa America συναισθανόμενοι τουλάχιστον αυτοί την ισχύ αν θες και το κύριο της εθνικής μας ομάδας μας κάλεσαν για να τιμήσουμε με την παρουσία μας το Copa America αυτής της χρονιάς ως φιλοξενούμενοι. Έτσι, να πούμε και για τους φίλους που δεν ξέρουν ότι η εθνική μας ομάδα θα παίξει στο τρίτο γκρουπ αντίπαλος με την Αργεντινή, την Παραγουάη και την Κολομβία. Έτσι, το παιχνίδι ξεκινάει 28. Είναι ένα δύσκολο group πάντως. I think it's going to be a real test of character for the US team. Αλλά νομίζω ότι και άργησε να έρθει η πρόσκληση. Όταν σκεφτείς ότι έχουν καλέσει την Ιαπωνία, ας πούμε, και δεν έχουν καλέσει εμάς. I mean, what the hell, man. Σε λίγο θα καλούσαν και τον Απόλλωνα Περιστερίου πριν καλέσουν εμάς. Εγώ δεν νομίζω ότι είναι άξιο χειροκροτήματος. Είναι απλά κάποια στιγμή και σε αυτό... ήξερα και κάποια παιδιά τα οποία είχαν ξεκινήσει διαπραγματεύσεις για αυτή την ιστορία, you know, πήγανε σε όλες αυτές τις χώρες, στο Copa America, whatever, και του είπανε, ρε καραγκιόζητες, ρε ανύπαρκτοι τύποι, you know, έρχεστε στο US, τρώτε, πίνετε, κάνετε, δουλεύετε, ok, so μένετε σε αχούρια, ok, μένετε σε γκέρο, ok, σας κοιτάμε και σας φτύνουμε, so what, man, μήπως δεν τρώτε στα soup kitchens και σε όλα αυτά τσάμπα, δεν κατάλαβα. Μήπως δεν έχετε το... Να όμως κάτι τώρα, στα πλαίσια της εξωτερικής πολιτικής των Ηνωμένων Πολιτειών, όλοι ξέρουμε ότι είναι απόλυτα επιτυχημένοι σε όλα τα μέτωπα τα τελευταία χρόνια. Yeah, exactly. Τι πρέπει να κάνουμε πηγαίνοντας στο Copa America, πρέπει να τους ξεβρακώσουμε και να πάρουμε την κούπα ή πρέπει επειδή είναι η πρώτη χρονιά να φανούμε ευγενικοί και να αφήσουμε κάποιους από αυτούς να πάρουν κάποια αποτελέσματα για να μην τους ρίξουμε το ηθικό. Κοίταξε. Εσύ που γνωρίζεις τη εξωτερική πολιτική. Κώστας, that's a very good question. I'm glad you asked it. Αυτό που θα σου πω είναι ότι γενικότερα υπάρχει μια προσπάθεια τον τελευταίο καιρό να είμαστε λίγο πιο μετριοπαθείς. Καταλάβαμε ότι ο George, you know, ίσως και να το παράκανε λίγο, ίσως και να άρχισε 5 ρουκέτες παραπάνω, but it's okay, παιδί είναι, δεν θα παίξει. 5 ρουκέτες πάνω, 5 κάτω. Yeah, exactly. Παιδί είναι να μην παίξει κι αυτός λίγο. You know, he's the child of Satan. Πρέπει κι αυτός να παίξει λίγο. Κοντά με αντίχριστος είναι, να μην κάνει κάτι κι αυτός. You know, whatever, δεν έχει σημασία αυτό. Όπα, σιγά ρε παιδιά, λίγο προσέχτε τις καρέκλες. Και goddammit, δείτε λίγο έξω να... I'm sorry, είμαι εδώ στην ταβέρνα του θείου μου του Φάνη στην ιστορία και έχουμε κάτι προβλήματα. Τόσο... λοιπόν, anyway, so, you know, είναι λίγο δύσκολο γιατί αυτή την περίοδο είναι...
πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί με τις κινήσεις μας. Παρ' όλα αυτά, because we are talking about soccer here, και επειδή ήδη μας έχουν φερθεί πάρα πολύ, πολύ άσχημα, νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε μια εξαίρεση και να πάμε να τους πάρουμε τα σόβρακα. And I believe we can do it, man. Όταν βλέπεις τον Brian McBride στα γεράματα να κάνει άνω κάτω την άμυνα της πρώτης ομάδας της Αγγλίας. Ακριβώς, Μακ. Όταν βλέπεις, ας πούμε, τον Carlos Bocanegra, man, να μπαίνει και να τους κλειδώνει στην άμυνα πίσω και να βάζει ο Cristiano Ronaldo ένα τυχερό γκολ με κόντρα. Νιώθεις ότι, δεν υπάρχει κανένας που μπορεί να σταθεί στον δρόμο μας, you know what I mean? So it's gonna happen, man. We've gotta go there. We gotta kick ass, you know. That's what we gotta do. Όπως κάνουμε πάντα. Exactly. Έτσι, Μακ. Μακ, για να προχωρήσουμε, δεν ξέρω αν πληροφορήθηκες. Είχαμε μια ιστορία αυτές τις μέρες εδώ, εδώ στην Ευρώπη, η οποία γενικώς ξεσήκωσε αρκετές συζητήσεις. Ο Τόμας Γκράβεσεν, αν θυμάσαι τον σπουδαίο και χαρισματικό δανειοδότη. Λοιπόν, άρα πουθενώς το ξέρεις και τα νέα. Πάσε τόσο να τα πούμε για τους φίλους που τυχόν δεν τα έχουν πληροφορηθεί. Ο Γκράβεσεν, λοιπόν, άρχισε να γκρινιάζει τον τελευταίο καιρό γιατί δεν παίζει βασικό στη Σέλτικ και. Τόσα ξέρουν εκεί πέρα, ναι, στη Σκωτία. Δεν το χώνεψε. Αλλά πάνω που δημιουργήθηκε το θέμα, βγήκε ο Bob Bradley, έτσι, ο προπονητής, τον LA Galaxy και έβαλε τα πράγματα στη θέση τους. Και είπε, κύριε της Celtic, δεν εκτιμάτε τον Thomas Gravesen, δεν θέλετε τον Thomas Gravesen. Ανοίγουμε τη μεγάλη ζεστή, κόκκινη μπλε με άσπρα αστεράκια αγκαλιά μας, για να υποδεχθούμε τον Thomas. Και εμείς και ο Beckham. Και εμείς και ο David Beckham, ναι, στο LA Galaxy. Ναι. Και αλήθεια είναι ότι γενικώς εδώ πέρα εμείς συγκινηθήκαμε, Μακ, με αυτή την πρόοδο να ξανασμίξουν τα πιτσουνάκια. Τι λένε εκεί τα. Πώς το έχουν υποδεχθεί. Δεν νομίζω ότι είναι κατάλληλος έτσι. The allegations haven't been sort of. Δεν έχουν αποδειχθεί ακριβώς οι σχέσεις μεταξύ τους. Ναι. You know, we know they enjoy each other's company. Ότι. Εντάξει, τους αρέσει πάρα πολύ και των δύο υπερήπατοι στην εξοχή, μέχρι πούμε, εκεί όμως. Και να πούμε, εν πάση περιπτώσει, να θυμίσουμε για τους φίλους ότι όταν είχε έρθει ο Γκράβεσεν στην ομάδα, είχε βγει ο Μπέκαμ και είχε δηλώσει ενθουσιασμένος με τον ερχομό του σκληροτράχυλου αμυντικού χαφ, λέγοντας ότι είναι μια καταπληκτική προσθήκη για τη Ρεάλ. Έχει μια απίστευτη σωματική διάπλαση και μυϊκό σύστημα. Yeah. Να το πούμε αυτό πράγμα έτσι για όσοι το ξέρουν, ότι υπήρχε μια αμοιβαία αλληλοεκτίμηση, αν yeah. επιτρέπεις. Ναι. Δεν νομίζω ότι είναι κακό αυτό. You know, it's man love. Αυτό που λέμε man love εδώ στην Αμερική. It's man love. It's brotherly love. You know, it's like the city of Philadelphia. It's not new Philadelphia. It's the city of brotherly love. You know. So νομίζω ότι είναι καλό πράγμα. Δηλαδή οπωσδήποτε ένας παίχτης παγκοσμίου κλάσης όπως είναι ο Thomas, φυσικά και έχει χώρο σε μια ομάδα παγκοσμίου εμβέλειας όπως θα γίνει. Η ομάδα του Los Angeles. Όπως είναι ήδη και όπως θα γίνει ακόμα περισσότερο, αν μου επιτρέπεις. Yeah, exactly. Ναι, exactly. Γιατί ήδη είναι μια υπολογίσιμη δύναμη στο ποδόσφαιρο. Ακριβώς. Ήδη. Και μην ξεχνάμε, Κώστα, ότι κάποιοι παίχτες δείχνουν πόσο λίγο ψυχή είναι. Άνοιξε μια πόρτα για το αμερικάνικο ποδόσφαιρο στον Edgar Davids και αυτός ο Βλάκας πήγε στην Ολλανδία. Ας πάει εκεί λοιπόν ο Χέστης. Ας πάει εκεί λοιπόν και να φοράει μέχρι τα γεράματα και τα ηλίθια γυαλιά για τις λιμνοθάλασσες, καταράκτες, τι διάλογο έχει. Ναι, για το γλαύκωμα, ναι. Yeah, whatever. Ναι. Αυτό το γλαύκωμα. Να σου πω, Μάγια, για να περάσουμε σιγά σιγά και σε ένα άλλο θέμα. Τι έχει γίνει με την περίπτωση του σπιτιού του David, γιατί ξέρω ότι. Το τελευταίο που ακούσαμε είναι ότι κάτι δηλώσει ότι δεν δίνω εγώ πάνω από 20 εκατομμύρια δολάρια και τέτοια. Ναι. Κοίταξε, δεν τα βρήκαμε. Γενικά ο Tom, ο Μαυράκος, ο φίλος μου, who is like doing real estate and stuff, που όπως θα θυμάστε με είχε παρακαλέσει να βοηθήσω την οικογένεια και να μεσολαβήσω. Μεσολάβησα, τους έδειξα κάποια σπίτια. Γνώρισα τον David, he was a very nice guy. He smelled very nice. Ήταν μαζί και η ξινή. Yeah, she was, yeah, she was. Και θέλω να πω, ας πούμε, ότι αυτή δεν μύριζε τόσο καλά. Ναι. Μύριζε λίγο. Λίγο ξινίλα. Ναι, ενώ στη μοξίδι για το φαγητό είναι μονάχα το ξύδι top και τα λοιπά. Ναι. Τι να κάνεις, δηλαδή πίσω από κάθε μεγάλο ξανθό άντρα βρίσκεται πάντα μια ηλίθεια. Να τα λέμε αυτά, because it's the truth, you know. Ναι. Πίσω από κάθε καλό soccer player βρίσκεται μια αδύνατη, ξινή, δεν θέλω να πω τη λέξη. Χαρχάλο, ας πούμε. Ναι. Yeah, exactly. Ναι. Όπου τελικά τι έγινε με την περίπτωση αυτή. I showed them a couple of houses. Ναι, ναι. Δεν μπορώ να πω ότι ενθουσιάστηκαν με τα σπίτια που τους δείξαμε. Ξέρω ο Tom, he's been in real estate for a lot of years. Είναι η πρώτη φορά που χειρίζεται
ένα συμβόλαιο τέτοιου μεγέθους. And maybe he wasn't ready. Δεν θέλω να πω κακή κουβέντα για τον Ντάμ, γιατί he's a close personal friend of mine, but ίσως δεν είχε τα κατάλληλα πράγματα να τους δείξει. Γιατί ας πούμε τους έδειξε ένα τριαράκι στο Bronx και τους λέω, ρε παιδιά, πού τον πάμε τον άνθρωπο εκεί. Έχει και τρία παιδιά δηλαδή. Yeah, yeah. Οπότε του έδειξε κάποιες βίλες και κάποια τέτοια πράγματα. Αλλά I think that Tom didn't have the correct options for the Beckhams. But δώσαμε, we πήγαμε πολύ καλά με τον David, δώσαμε ραντεβού να πάμε σίγουρα για ποτά. When he's next, you know, when he's in New York next, he said he's going to come over and stay at my house and stuff. Μιλήσεις για αυτό που έλεγες το μικρό ρουσφετάκι και την αδερφή του Θοδωρή. Yeah, σε αυτό σίγουρα έχω καλά νέα. Η Βικτόρια λάτρεψε την αδερφή μου τη Θοδωρή, γιατί at the end of the day, ποιος δεν λατρεύει την αδερφή μου τη Θοδωρή. Είναι ένας αξιαγάπητος άνθρωπος. Το έχετε στην οικογένεια άλλωστε αυτό. Yeah, και μπορώ να σας πω με μεγάλη χαρά ότι η αδερφή μου η Θεοδόρα is now the official babysitter to the Beckhams. Έλα, Και ήταν μια μεγάλη στιγμή για την οικογένεια, γι' αυτό είμαι εδώ στην Αστόρια, έχουμε γυρίσει να πακετάρει η αδερφή μου τα πράγματά της και βέβαια να κάνουμε ένα μεγάλο γλέντι όπως μόνο εμείς οι Έλληνες στην Αστόρια ξέρουμε να κάνουμε. Πάρα πολύ. Άσχετα μετά αν δεν έχει μείνει και πολλές Έλληνες εδώ στην Αστόρια και έχουμε γεμίσει άλλες στις εθνικότητες, δεν πειράζει. Μπάσιτος, αυτά είναι σπουδαία νέα, μα και φαντάζομαι ότι θα έχουμε και, έτσι, και τις επόμενες συνδέσεις μας περισσότερα. Yeah, φαντάζομαι ότι με αυτό θα γνωριστούν και καλύτερα. Για να κλείσουμε, μα επειδή μας δίνουν σήμα από το κοντρόλ το δορυφόρο στο απέσει σε λίγο. Yeah. Ένα τελευταίο σύντομο σχόλιο. Γράφτηκε στον ελληνικό τύπο Μακ, δεν ξέρω αν έχεις μια περαιτέρω πληροφόρηση, ότι μάτια της Αταλάντα ήρθαν εδώ για τον Λεωνίδα Καμπάνταϊ. Μίλησα εγώ με τον Λεωνίδα και με το σκάουτερ της Αταλάντα για τον Λεωνίδα, μου είχε πάρει τηλέφωνο. Giuseppe, you know, his father used to own an Italian joint in I think it was 43rd and 3rd Street, I'm not sure. Anyway. Ο σκάουτερ είναι ο της Αταλάντα, είναι ο γνωστός ο Μάσιμο Ρουφιάνο. Yeah, that's αυτός him. Έτσι. That's him. Ναι. Και του είπα ότι you know, he's gonna come over and δεν ξέρω, μ' ακούτε. Μακ, κάτι έλεγες για το σκάουτερ της Αταλάντα, αν ακούμε. Yeah, anyway, so, του είπα ότι είναι πολύ καλός παίχτης, δηλαδή, you know, δεν χρειάζεται να είσαι επιστήμονας για να το δεις αυτό, αρκεί να έχεις μάτια. Εντάξει, ίσως άμα είσαι τυφλός να μην το καταλαβαίνεις τόσο καλά, πόσο μάλλον αν βρίσκεις, ας πούμε, σε κάποιο κόμμα, που είναι πιο δύσκολο. Αλλά άμα, ας πούμε, έχεις τις αισθήσεις του, νομίζω ότι, you know, you can see that Leonidas is like probably one of the better strikers in the world today, you know. Μάλιστα. Με πολύ ωραία, Μάκη, να μην κλείσουμε πάλι όπως τις άλλες φορές. Πάλι που δεν προλαβαίνουμε να σε χαιρετήσουμε. Να σε χαιρετήσουμε στο μία φορά κανονικά. Yeah, yeah. Και τώρα. It's a good thing, you know. Να σε ευχαριστήσουμε. Σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την παρουσία σου. Λοιπόν, God bless, remember Alamo. Yeah, remember Alamo, man. Λοιπόν, καλό βράδυ, Μάκ. Καλό βράδυ, παιδιά. Και στον κύριο Μαγουλάκο. Thank you, but Tom says hello. Σας ακούει από το διαδίκτυο. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια χαρά. Καλό βράδυ, γεια σου, Μάκ. Προλάβαμε και το δορυφόρο επιτέλους. Πιτέ, μια φορά, ρε παιδί μου.